Άμα αντιδρέσει θα σας σκοτώσουν και όλας. Τρομάζουνε, τρομάζουνε τρομάζουν πάρα πολύ. Καθημερινά βλέπουμε τι γίνεται να μην. Αυτά ακούμε καθημερινά. Κλεψές, Κουκουλοφόροι με την απειλή όπλων έχουν σκορπίσει τον τρόμο σε επαγγελματίε και πολίτες σε τουριστικές περιοχές της Κρήτης. Χθες βράδυ ξαναχτύπησαν. Έβαλαν στο μάτι κοσμηματοπολείο που βρίσκεται εντό μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στον Ανισαρά Χερσονήσου. Πριν βάλουν όμω σε εφαρμογή το χρυσό σχέδιό του, έγιναν ο εφιάλτη σε ανυποψίαστη εργαζόμενη στο παγνί. Μία συναδέλφουσα έφευγε χθε βράδυ γύρω στι 11 η ώρα. Ε, τη χτύπησαν κάποιοι, της πήραν το αυτοκίνητο και δυστυχώς βλέπουμε σήμερα τα αποτελέσματα ε, Θα μπορούσε να είναι η ίδια κρατούμενη στη ληστεία που επακολούθησε ή θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί Η κατάσταση είναι κατασταση ειναι ανεξελεκτη και που έχει φτάξει η Ελλάδα η εργαζόμενη σχολούσε από την εργασία της και κατευθύνθηκε στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου, όπου εκεί βρέθηκε αντιμέτωπη με τους τρεις κουκουλοφόρους. Πρέπει επιτέλους να μπει μια διαδικασία να φυλάγεται το νοσοκομείο. Δεν μπορεί να έχουμε ανοίξει από εκεί που είχαμε τέσσερις εισόδου του νοσοκομείου να είναι διάσπαρτε σε όλο το χώρο. Άσε τον διακόπτη και φύγε! είπαν οι δράστε και αφού έκλεψαν το τζιπ και ξεγλίστρησαν από του άντρε security του ξενοδοχείου, εισέβαλαν στο κοσματοπολείο του 42χρονου. Εμεί που είτε τι έκανα, αν δεν προλαβαίνει η αστυνομία. Από ό,τι ακούσαμε στην και διαβάζω, δεν έχει αυτοκίνητα, δεν έχει αδρακτικά. Τον απειλήσαν με όπλα και άδειασαν τι προθήκε με τα ακριβά κοσμήματα, η αξία των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Μα προλάβει να φωνάξει, θα φωνάξει. δεν προλαβεί το κλείσω στόμα, γιατί έφωναξε να πει. Μα έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Αφού άρπαξαν τη λία τους, εξαφανίστηκαν με το κλεμμένο τζιπ, στο οποίο έβαλαν φωτιά και εγκατέλειψαν στη διασταύρωση χερσονήσου καστελίου. Οι δράστες διέφυγαν με άλλο όχημα και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για τη συμμορία με τα Καλάσνικοφ που χτύπησαν πριν από έναν μήνα κοσματοπολίο στη Χερσόνησο. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου.